Μέσα σε μια όμορφη, ζεστή και άκρος πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κατάμεστο από κόσμο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας η τελετή ορκομοσίας των αποφύτων των τμήματων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Παρόντες, δεκάδες φοιτητές, απόφοιτοι, γονείς αποφύτων, συγγενείς και φίλοι, καθώς και σχεδόν όλοι οι διδάσκοντες της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Και έστει διάβολος εν το Ισραήλ μακρά από μας και πέσε το Δαβίν του αριθμίσε Ισραήλ. Αυτό είναι την Παλαιά Διαθήκη και λέει ότι ο διάβολος έβαλε στο βασιλέα Δαβίν ηγεμονικό εγωισμό, εωσφορικό εγωισμό, ούτως ώστε αριθμώντας τον λαό του Δαβίν, ότι κάτι έκανε, ότι είναι πολύ δικαιρδίσατε. Ξέχασε όμως ο Δαβίν κανένα. Τι σχέση έχει με εσάς, πήρατε την εκπαίδευση που πρέπει, όλα τα κάνατε, αριθμητικές μέθοδες, οργανίδια από μένα, από όλους τους συναδέλφους, μάθατε τα πάντα. Προσπαθήστε ο εγωισμός να μην σας καταστρέψει. Ολοκληρώσατε ένα σημαντικό στάδιο της ζωής σας, ολοκληρώσατε το στάδιο της εκπαίδευσης, το στάδιο στο οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι, φροντίσαμε όποιον τρόπο μπορούσαμε να σας δώσουμε τα εφόδια για να συνεχίσετε την υπόλοιπη ζωή σας. Σας δώσαμε τα εφόδια κυρίως οι γονείς σας και την οικονομική στήριξη και την ανατροφή και τις ιδέες με τις οποίες δοκιμάστηκατε. Εμείς σας δώσαμε το επιστημονικό υπόβαθρο, τις επιστημονικές γνώσεις. Σας προσφέραμε και την κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική εμπειρία την οποία ζήσατε αυτά τα χρόνια μέσα στο Ίδρυμα. Θέλω να πιστεύω ότι με τη σειρά σας θα ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις που έχουμε από εσάς πλέον και την παράκληση που έχουμε προς εσάς να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, να δώσετε ό,τι μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας, τη γνώση σας, τον ενθουσιασμό που έχετε σαν νέοι. Εδώ. Ως ένας ιερέας του υψίστου, ένας παπάς της Εκκλησίας. Και ίσως σε κάποιους να τίθεται το ερώτημα, τι σχέση έχει ένας παπάς με τον ακαδημαϊκό χώρο. Είναι πολύ εύκολο για εκείνους οι οποίοι μελετούν την ιστορία μας, την ιστορία του γένους μας, να δουν ότι οι οικισμοί μας, οι κοινότητες μας, είχαν ως κύρια πρόσωπα δύο. Τον δάσκαλο και τον παπά. Και εκείνοι οι οποίοι μελετούν ιδιαίτερα την ιστορία της πόλεως η οποία σας φιλοξενεί, την ιστορία της Κοζάνης, θα διαπιστώσει εύκολα ότι στα 600 χρόνια της πορείας της αυτή η πόλη έχει να επιδείξει ένα τεράστιο έργο παιδείας. Εδώ. Ξεχωριστή φυσικά στιγμή ήταν η ίδια η τελετή της ορκομοσίας, η οποία πραγματικά ενθουσίασε όλους όσοι βρέθηκαν στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τελειώνοντας τις σπουδές μου σε αυτό το ίδρυμα, οφείλω και ταυτόχρονα επιθυμώ να διαβεβαιώσω εξυνείδητα όλους τους φορείς του ΤΕΙ ότι θα περιοριστώ να περιοριστώ τα θεραπεία της αξίας της τέχνης στην επιστήμη των οποίων έχει αναγνώσεις. Με ανοιχτό πνεύμα θα μελετώ και θα αποδέχουν κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη
τεχνολογία και τον πολιτισμό. Και με αυτόν την κυβέρνηση εντάσσονται και πρώτα στο γενικό συμφέρον. Πώς είναι αυτός ο πολίτης, για τα καλά της πατρίδας μας. Υπόσχομαι στην ελληνική κοινωνία, ότι θα υπηρετήσω ανιδιοτελώς και με όλες τις δυνάμεις την ελληνική ανεξαρτησία, την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σεβόμενος πάντα το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους. Και ορταγωνιστώ με αποσίωση για την διαφύλαξη και συνέχιση των υπερνικών, των παραδόσεων και των ευθύνων του έντους μας.